Hello. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα διαφορετικού είδους βίντεο. Άμα διαβάσετε και τον τίτλο, θα καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Κοιτούσα στο κινητό μου κάτι παλιές σημειώσεις που είχα. Είχα ξεκινήσει να γράφω, να κρατάω σημειώσεις το καλοκαίρι για ένα blog post που ήθελα να κάνω στο blog μου. Βέβαια αυτό δεν συνέβη ποτέ γιατί έχω σταματήσει από το Μάρτιο να γράφω. Οπότε έτσι κάπως τα θυμήθηκα όλα και πρόσθεσα και μερικά πράγματα και είπα να τα μοιραστώ μαζί σας. Αυτή είναι η πρώτη φορά έτσι που ανοίγω με πιο πολύ. Αυτές οι σημειώσεις περιέχουν και κάποιους στόχους που πραγματοποιήθηκαν, κάποια όνειρά μου. Επίσης κάποια καλά και κάποια και κάποιες αλλαγές που έκανα στη ζωή μου το 2020. Το 2020 για μένα ξεκίνησε κάπως περίεργα. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα. Έτρεχα πάρα πολύ να προλάβω να γράψω τη διπλωματική μου για το μεταπτυχιακό που έκανα τότε. Θυμάμαι ότι είχα περάσει όλες τις γιορτές μέσα. Ήμουνα στα Γιάννενα, στη μαμά μου και μαζί και ο Ναπολέων, επειδή κάναμε το ίδιο μεταπτυχιακό, έκανε και ο ίδιος διπλωματική. Διαβάζαμε κάθε μέρα, ερχόταν σπίτι μου κάθε μέρα και διαβάζαμε. Κάναμε την εργασία, τη γράφαμε και μέχρι μέσα Φεβρουαρίου είχα ακόμα που έκανα τη διπλωματική μου. Οπότε κάπου εκεί ξεκινάει το 2020 για μένα, μέχρι τότε ήταν ακόμα 2019. Οπότε θυμάμαι ότι έπρεπε να παρουσιάσουμε κιόλα την εργασία, τη διπλωματική. Είχαμε κλείσει μία ημερομηνία, θα ήταν ομαδική, δηλαδή όλοι όσοι είχαν αναλάβει διπλωματική θα την παρουσίαζαν εκείνη την ημέρα. Φυσικά μας πρόλαβε η πανδημία, οπότε παρουσιάσαμε μέσω Skype, το οποίο ήταν τέλειο για μένα γιατί γενικά δεν μου είναι εύκολο να μιλήσω σε κοινό. Έχω μια μικρή αγοραφοβία. Με βόλεψε πάρα πολύ. Παρουσίασα κιόλας πρώτη, επειδή πήγαμε αλφαβητικά, αν θυμάμαι καλά. Και έτσι έφυγε όλο το άγχος από πάνω μου. Και ήμουνα και τυχερή, δεν ξέρω, μάλλον. Η εργασία μου πήρε και το καλύτερο βραβείο παρουσίασης και μετά από αυτό το χάος. Μετά από αυτό δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε κανείς άλλος γύρω μου. Ήμουνα εδώ Θεσσαλονίκη με τον Απολέον, ήμασταν μόνοι μας. Θυμάμαι ότι δεν βγήκα ούτε μία φορά έξω για βόλτα. Ήμουνα πολύ φοβισμένη. Δεν παραγγέλαμε καν delivery. Θυμάμαι ότι πήγαινα ανά 4 μέρες σούπερ μάρκετ. Προσπαθούσα να πάρω όσο πιο πολλά πράγματα μπορούσα για να μας κρατήσουν περισσότερες μέρες, για να μην χρειάζεται να πηγαίνω συχνά, γιατί φοβόμουν, είχα πανικοβληθεί γενικά. Και αυτό γιατί το 2019 είχα περάσει, ήταν είναι η γρήπη των χειρών, το οποίο το πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, δεν έχω αρρωστήσει χειρότερα στη ζωή μου. Ό,τι συμπτώματα μπορεί να έχει μια ασθένεια το είχα. Ήταν απίστευτα δύσκολο. Πάλι ήταν εκεί ένα βόλιο να με φροντίσει. Νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Ναπολέον, δεν θα μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Επίσης, είχα παραιτηθεί ήδη από τη δουλειά μου από τα τέλη του 19. Δεν θα αναλύσω εδώ τους λόγους, αλλά ένας από αυτούς ήταν και ότι είχα να κάνω τη διπλωματική και δεν προλάβαινα. Γι' αυτό εδώ θέλω να σας πω ότι αν με επιλέξετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό και να δουλεύετε παράλληλα, σκεφτείτε το πάρα πολύ καλά, ζυγίστε τα. Υπήρξαν μέρες που δεν προλάβαινα να φάω γιατί πήγαινα στη δουλειά το πρωί, τελείωνε το 8ωρό μου, πήγαινα στο μεταπτυχιακό, μπορεί να ήταν 4 ώρες τα μαθήματα και γυρνούσα σπίτι, απλά παρήγγειλα και κοιμόμουν, τίποτα άλλο. Ήταν κάτι πολύ δύσκολο για μένα. Και κυρίως γιατί δεν αγαπούσα αυτό που έκανα. Έκανα μια λάθος επιλογή στο μεταπτυχιακό. Δεν ήταν κάτι που μου τέριαζε και δεν είναι και κάτι που θα με βοηθήσει, πιστεύω, στη δουλειά μου. Όταν επέλεξα να κάνω αυτό το μεταπτυχιακό, δεν ήξερα τι μου αρέσει. Γιατί φυσικά όταν βγαίνεις από μια σχολή, έχεις πολλές επιλογές να ακολουθήσεις, πολλούς δρόμους.
Εγώ όταν τελείωσα από τη σχολή το πρωτιακό, τελείωσα πληροφορική, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πήγα για πρακτική σε μια εταιρεία και καπάκι έκανα την αίτηση για το μεταπτυχιακό που ξεκίνησε το Σεπτέμβρη. Εγώ το Σεπτέμβρη ξεκίνησα να δουλεύω part-time στην εταιρεία. Το μεταπτυχιακό ήταν εντελώς άσχετο από αυτό που έκανα στην εταιρεία, το οποίο βρήκα ότι μου άρεσε πάρα πολύ, το web development. Το μεταπτυχιακό είχε να κάνει με machine learning, big data, τέτοιου είδους πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα. Εντάξει, δεν είναι για μένα. Δεν είμαι το κατάλληλο άτομο να ρωτήσει κάποιος για αυτό το μεταπτυχιακό. Το τελείωσα με αίμα, δάκρυα και υδρότα που λέμε. Ευτυχώς πάλι ήταν ο Ναπολέων που κάναμε μαζί τις εργασίες, με βοηθούσε, με στήριζε πάρα πολύ. Από το πρώτο κιόλας εξάμεινο που θυμάμαι ότι έλεγα συνέχεια θέλω να το παρατήσω, αλλά μετά έλεγα στον εαυτό μου ότι εντάξει είναι 2 εξάμεινα τα μαθήματα και μετά ένα εξάμεινο η διπλωματική και κάπως χαλάρωνα μέσα μου, αλλά όχι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Άμα γυρνούσα πίσω το χρόνο δεν θα το έκανα πάλι, οπότε για να πάω πίσω, φτάνουμε Μάρτιο, παρουσιάζουμε τη διπλωματική, ήταν αν δεν κάνω λάθος η πρώτη εβδομάδα που είχαμε το lockdown, τελείωσε αισίως. Ναι, οπότε το 19 το Δεκέμβριο παραιτήθηκα. Οπότε μετά τους υπόλοιπους μήνες απλά ασχολιόμουν με τη διπλωματική. Από όσο καιρό κράτησε το lockdown, από Μάρτιο μέχρι Μαΐο, I think, εγώ δεν δούλευα, οπότε δεν είχα και εισόδημα. Είχαν τελειώσει όλες μου οι οικονομίες, εντάξει, με βοήθησαν φυσικά οι γονείς μου, η οικογένειά μου. Γενικά έχω μπλοκάρει πολλές μνήμες από την πρώτη καραντίνα. Δεν ήμουν καθόλου εαυτός μου. Πλέον έχω συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Κάτι άλλο έτσι αξιοναφοράς ήταν ότι το 2020 οι φυσικές καταστροφές που συνέβησαν ήταν απίστευτο, δηλαδή σεισμούς, τυφώνες. Απίστευτο. Επίσης το ότι στην καραντίνα δεν είδα κανέναν άνθρωπο. Γενικά ήταν το 2020 μια χρονιά που στερήθηκα πάρα πολύ. Και φίλους και την οικογένειά μου. Κυρίως την οικογένειά μου, γιατί η μητέρα μου ζει σε άλλη πόλη, η γιαγιά μου ζει σε άλλη πόλη, ο μπαμπάς μου βοηθάει πάρα πολύ τον παππού μου, ο οποίος είναι 90 χρονών και έτσι δεν ήθελα να έρθω σε επαφή μαζί τους, γιατί φοβόμουν να μην τους μεταφέρω κάτι. Η γιαγιά μου την είδα, θέλω να πω 2 φορές, ναι. Τη γιαγιά μου την είδα 2 φορές. Μία το Μάρτιο πριν μπούμε στην καραντίνα και μία το καλοκαίρι στη γιορτή του 15 Αύγουστου. Όπου τότε δεν είχαμε και καραντίνα, είχαμε πολύ λίγα κρούσματα. Αυτά από τα δυσάρεστα νομίζω. Εντάξει, έχουμε πάλι ακόμη. Είχαμε και τον Νοέμβριο την καραντίνα. Είχαμε από τον Νοέμβριο την καραντίνα. Εντάξει, όπως είπα, είναι μια κατάσταση την οποία την έχω συνηθίσει. Ας συνεχίσω έτσι με τα ευχάριστα του 2020, είναι ότι εντάξει, πήρα το μεταπτυχιακό. Μάλιστα, η εργασία μου δημοσιεύτηκε κιόλας, οπότε είναι άλλο ένα πλάς αυτό. Ένα άλλο θετικό ήταν ότι το 2020 δεν αρρώστησα από τίποτα. Πλέον πιστεύω ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχουμε υγεία. Ευτυχώς δεν αρρώστησα. Ευτυχώς όλη μου οικογένεια και αυτή δεν αρρώστησα. Ευτυχώς είναι καλά. Δεν έχασα κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Μετά το Μάιο, μετά από πολύ ψάξιμο που είχα κάνει, βρήκα και δουλειά. Οπότε ξεκίνησα τον Ιούνιο. Ακόμα είμαι σε αυτή τη δουλειά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Κάνω ακριβώς αυτό που μου αρέσει. Το αντικείμενο που ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε όλα καλά και με αυτό. Λοιπόν, τώρα είναι, βλέπω από τις σημειώσεις,
Είναι μια γλυκό-πικρή ιστορία. Φυσικά όλα σήμερα θα συμβούνε. Το 2019, το Σεπτέμβριο του 19, έδωσα για δίπλωμα οδήγησης και το πήρα. Απλά το πήρα μετά από 3 μήνες μου ήρθε στα χέρια μου το δίπλωμα. Τότε άμα δεν έπαιρνες το δίπλωμα στα χέρια σου, ήταν παράνομο να οδηγήσεις, οπότε εντάξει. Επειδή προέρχομαι και από μια οικογένεια νομικών, δεν ήθελα να παρανομήσω. Οπότε περίμενα, ήρθε το Δεκέμβριο, δεν έχω αυτοκίνητο. Οπότε κάποια στιγμή το καλοκαίρι ζήτησα από τον μπαμπά μου να μου δώσει ένα αυτοκίνητο που έχουμε, το οποίο είναι γενικά ένα σαράβαλο, δεν το χρησιμοποιούσε τότε κανένας, για να το χρησιμοποιήσω λίγο, να μάθω να οδηγώ, να πηγαίνω καμιά βόλτα στη Χαλκιδική για κανένα μπάνιο, κάπως έτσι. Γενικά το είχα πάρα πολύ ζεστά, γιατί και όταν είχα δώσει για δίπλωμα, νομίζω ότι ήμουν σε αρκετά καλό επίπεδο. Ούτε φοβόμουν να οδηγήσω, ούτε κάτι τέτοιο. Οπότε μία μέρα λέω στον Απολέον, ήταν καλοκαίρι, είχαμε τελειώσει από τη δουλειά και του λέω πάμε μία βόλτα με το αυτοκίνητο. Ήθελα να είναι κάποιος μαζί μου για να μπορέσω να οδηγήσω, γιατί την πρώτη φορά νομίζω που οδηγεί κάποιος δεν το παίρνει το αυτοκίνητο έτσι μόνος του και πάει. Θες να έχεις κάποιον που ξέρει δίπλα σου. Οπότε ξεκινήσαμε από εδώ από το σπίτι. Δεν είχα κάποια συγκεκριμένη διαδρομή στο μυαλό μου, απλά όπου πηγαίναμε. Απλά ήθελα να μάθω κάπως να κινούμαι μέσα στην πόλη. Οπότε είχα πάρα πολύ πρόβλημα να μάθω το συμπλέκτη από αυτό το αυτοκίνητο. Μου έσβηνε συνέχεια. Πήγαμε το αυτοκίνητο κάπου, το αφήσαμε, το πάρκαρα. Κάναμε μια βόλτα και μετά ξαναμπήκαμε στο αυτοκίνητο για να γυρίσουμε σπίτι. Κάπου εκεί, σε ένα πολύ μικρό δρομάκι, με πιάνει κόκκινο φανάρι. Οπότε σταματάω φυσικά και βλέπω ότι έρχεται από πίσω μου ένα αυτοκίνητο. Εκεί κάπως αρχίζω και αγχώνομαι, γιατί λέω δεν θα μπορέσω να το βάλω μπρος, θα μου σβήσει ο συμπλέκτης και έτσι ήμουν πολύ αγχωμένη. Οπότε ανάβει πράσινο, εγώ είχα βάλει πρώτη, αφήνω συμπλέκτη, πατάω γκάζι, αλλά μου έσβησε φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο. Και έτσι όπως πήγα να ξεκινήσω, σταμάτησα, το που πίσω αυτοκίνητο με χτύπησε, ακούστηκε ένα μπαμ, εγώ κάπως έχασα τις αισθήσεις μου εκείνη τη στιγμή και μετά απλά θυμάμαι ότι έκλαιγα, τίποτα άλλο. Ευτυχώς ήταν εκεί ο Ναπολέον πάλι και διαχειρίστηκε την κατάσταση. Δεν έφταιγα εγώ γι' αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι σε όλους σβήνει κάποια στιγμή το αυτοκίνητο. Εμένα έτυχε να είναι η πρώτη μου φορά που πήρα το αυτοκίνητο για να οδηγήσω. Έτσι κι αλλιώς ήταν χιλιοτρακαρισμένο, οπότε δεν έκανα κάποια ζημιά και από τότε δεν έχω ξαναοδηγήσει και ούτε νομίζω ότι θα ξαναοδηγήσω. Φοβάμαι πάρα πολύ. Μου έχει μείνει τραύμα και κλείνει η παρένθεση. Αυτό ήταν ένα θετικό και ένα αρνητικό μαζί, το ότι οδήγησα, αλλά με τράκαραν και δεν θα ξαναοδηγήσω μάλλον. Αυτό. Στον διάμεσο είχα αποφασίσει να βγάλω δίπλωμα για ταχύπλο. Τώρα θα αναρωτιέστε γιατί. Γενικά κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές με την οικογένειά μου, πάντα λέμε αχ τι ωραία θα ήταν να έχουμε μια βάρκα να πάμε βόλτα στο νησί, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρει κανένας να οδηγεί βάρκα και έτσι πήρα την πρωτοβουλία να βγάλω το δίπλωμα και όντως όταν πήγαμε διακοπές νοικιάσαμε βάρκα και τους πήγα βόλτα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πήγα εδώ σε μια σχολή, έκανα νομίζω ήταν 4 θεωρητικά μαθήματα και κάναμε και 2 πρακτικά. Το ένα ήταν την ημέρα της εξέτασης. Δίνεις γραπτά, μετά δίνεις χάρτες και μετά δίνεις το πρακτικό. Πέρασα τις εξετάσεις, οπότε πήρε και το δίπλωμα. Δεν είναι σαν το αυτοκίνητο, σου δίνουν κατευθείαν ένα χαρτί που λέει να την μπορείς να οδηγήσεις βάρκα.
Αν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, το συνιστώ να το κάνετε. Ωραία. Άλλο ένα θετικό που έφυγε από τη λίστα. Ναι. Άλλο ένα θετικό ήταν ότι δεν μπήκα σε λεωφορείο του ΟΑΣΤ ούτε μισή φορά. Γενικά, όποιος ζει στη Θεσσαλονίκη θα ξέρει ότι αυτή η κατάσταση με τα λεωφορεία δεν. Μετά κιόλας είχαμε κορονοϊό, οπότε δεν υπήρχε πρόληψη να μπω σε λεωφορείο με τόσο συνωστισμό. Οπότε πάντα όπου και να πάω πηγαίνω είτε με πόδια είτε πολύ σπάνια, 2-3 φορές που χρειάστηκε, πήρε ταξί. Όλες τις άλλες φορές μόνο με πόδια. Μετά θέλω να σας μιλήσω λίγο για τη διατροφή μου που άλλαξα μερικά πράγματα. Κάτι που κατάλαβα μέσα στην πρώτη καραντίνα ήταν ότι με ενοχλεί ο κανονικός καφές. Και αυτό το κατάλαβα γιατί από πάντα είχα πρόβλημα με τον ύπνο. Πάντα κοιμόμουν πολύ αργά, πάντα νιώθα κουρασμένη μέσα στη μέρα. Οπότε είπα μέσα στην καραντίνα, αφού δεν είχα και δουλειά και τα λοιπά, να χρειάζομαι καφέινη, είπα να δοκιμάσω καφέινε καφέ. Οπότε, από όταν ξεκίνησα να πίνω μόνο καφέινε, όσους καφέδες και να πιω, συνήθως πίνω 2-3, κοιμάμαι νωρίς, κοιμάμαι σαν μπουλάκι και ξυπνάω ξεκούραστη, απολαμβάνω τον ύπνο. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναπιω κανονικό καφέ. Επίσης, μια αλλαγή που έκανα πιο πρόσφατα είναι να κόψω τελείως τη ζάχαρη στον καφέ. Μετά την πρώτη εβδομάδα μου φαίνονταν η ίδια γεύση. Συνήθισα στη γεύση του σκέτου καφέ. Αυτό είναι πιο πρόσφατο. Δεν είμαι vegan ή vegetarian, αλλά ποτέ δεν ήμουν πολύ fan του κρέατος, οπότε αποφάσισα να μειώσω την κατανάλωση κρέατος. Συνήθως τρώω κοτόπουλο. Λίγες φορές θα φάω χοιρινό και πολύ σπάνια μοσχάρι. Και καταλαβαίνω ότι το να τρως κρέας έχει επίπτωση στο περιβάλλον. Εντάξει, δεν λέω ότι θα το κόψω για πάντα. Δεν μπορώ να φανταστώ να μην τρώω καθόλου κρέας. Και γενικά, επειδή έχω και αυτόν τον οργανισμό που έχω, που έχω πάρα πολλές αλλεργίες. Έχω σε όλα τα όσπρια, σε όλα τα ψάρια, σε κάποιους ξηρούς καρπούς. Είναι δύσκολο να βρω φαγητά. Είναι δύσκολο να πάρω και σίδερο που μου χρειάζονται από άλλες τροφές. Οπότε δεν μπορώ να το αποκλείσω από τη ζωή μου τελείως. Αλλά εντάξει, αποφάσισα να το περιορίσω. Γενικά αποφάσισα από φέτος να τρώω λίγο πιο υγιεινά. Πέρυσι, επειδή είχα και το μεταπτυχιακό, είχαμε και την καραντίνα, έτρωγα χωρίς αύριο ό,τι μου ερχόταν στο κεφάλι, ό,τι junk υπήρχε, πατατάκια, βλακίτσες, τα πάντα. Φέτος είμαι και πιο καλά ψυχολογικά, θέλω να τρώω υγιεινά, θέλω να έχω έναν υγιή οργανισμό, οπότε έχω βάλει περισσότερο τα λαχανικά και τα φρούτα στη διατροφή μου. Κάθε μέρα θα φάω ένα φρούτο, ό,τι και είναι αυτό. Λαχανικά αρκετός, αλλά το προσπαθώ. Κάτι άλλο που σταμάτησα να κάνω πρόσφατα είναι ότι σταμάτησα να κοιτάω τη ζυγαριά. Αποφάσισα ότι το να νιώθω καλά με τον εαυτό μου δεν έχει να κάνει με έναν αριθμό. Καλά, τώρα που ήταν γιορτές κιόλας, όλη μέρα μαγειρεύαμε, όλη μέρα έφτιαχνα κι εγώ γλυκά, φάγαμε πολύ ανθυγινά και πολύ ζάχαρη. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να πιέσω τον εαυτό μου. Εντάξει, είναι μερικά κιλά φαντάζομαι που έχω πάρει που μπορώ να τα χάσω, δεν είναι κάτι. Αλλά κυρίως δεν με ενδιαφέρει να χάσω αυτά τα κιλά γιατί πρέπει να χάσω αυτά τα κιλά. Με ενδιαφέρει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου, να μου αρέσει αυτό που βλέπω στον καθρέφτη. Θέλω να ξεκινήσω να κάνω γυμναστική στο σπίτι. Το είχα ξεκινήσει κάπως την πρώτη καραντίνα, αλλά δεν μπορούσα, δεν είχα την ψυχική δύναμη να το κάνω. Ήμουνα πολύ στερημένη από άλλα πράγματα που δεν μπορούσα να το κάνω. Τώρα έχω πάρει και εξοπλισμό, οπότε σύντομα θα ξεκινήσω και γυμναστική. Κάτι που επίσης ξεκίνησα στην πρώτη καραντίνα, ξεκίνησα να κάνω πολύ ενεργά ανακύκλωση.
Και είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι. Γιατί αυτό είναι το περιβάλλον μας και είναι το περιβάλλον που θα ζήσουν αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας. Θέλω να το αφήσω τουλάχιστον έτσι όπως το βρήκα. Επίσης έκανα κάποιες eco-friendly αλλαγές που τις συστήνω. Εντάξει, το obvious, το πλαστικό καλαμάκι το έχω αντικαταστήσει με μεταλλικό. Δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν έχει καμία διαφορά για μένα. Επίσης, ξοδεύω λιγότερο χαρτί. Έχω πάρει πανάκια με μικροίνες για να καθαρίζω. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε τόσο χαρτί. Προσπαθώ να αγοράζω συσκευασίες όσο να τον πιο μεγάλες για να μην κάνω πολλά σκουπίδια από πλαστικά κυρίως. Σε απορριπαντικά και τέτοια αναφέρομαι. Γενικά προτιμώ προϊόντα τα οποία δεν είναι σε πλαστική συσκευασία, σε προϊόντα που γίνεται αυτό. Τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ εννοείται την έχω κόψει προπολού. Πάντα θα πάω με τσάντα στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια. Επίσης νομίζω είμαι πιο συνειδητοποιημένη στις αγορές που κάνω για ρούχα. Πάντα σκέφτομαι αν είναι κάτι που θα φορέσω πριν το αγοράσω. Φέτος δεν πήρα κανένα παλτό, δεν υπήρχε λόγος να πάρω κάποιο παλτό γιατί πέρσι δεν βγήκα εκεί καθόλου, οπότε δεν φόρεσα τα περσινά που είχα πάρει. Δεν πήρα παπούτσια, δεν πήρα τσάντες. Πήρα μόνο έτσι πιο πολύ ρούχα για το σπίτι, όπως αυτή εδώ η μπλούζα ας πούμε, όπου είναι ζεστή. Πήρα πιτζάμες, πήρα τέτοια πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω και περισσότερο εννοείται. Επίσης έδωσα πάρα πολλά ρούχα, γενικά δεν είμαι μινιμαλίστρια, μου αρέσει ένα πιο minimal lifestyle. Δεν μπορώ να έχω τα πάντα γύρω μου, να τα βλέπω. Δίνω ρούχα αρκετά στις αδερφές μου. Κάτι άλλο θετικό ήταν ότι έφτιαξα πολλά γλυκά φέτος. Κάπως φέτος εξελίχθηκα, είχα περισσότερη έμπνευση γενικότερα. Είχα περισσότερη έμπνευση, οπότε είχα την όρεξη να ασχοληθώ. Νιώθω ότι εξελίχθηκα. Είμαι ερασιτέχνης σε αυτό, δεν έχω σπουδάσει κάτι ή οτιδήποτε. Είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και δεν ξέρω, ίσως και κάποτε να το κάνω επάγγελμα. Α, θα σας πω τώρα για κάποιες αγορές που έκανα το 2020. Που είναι life changing, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρική οδοντόγλουτσα. Εντάξει, καμία σχέση, μέρα με τη νύχτα. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γυρίσω σε συμβατική οδοντόγλουτσα. Καθαρίζει πάρα πολύ καλά τα δόντια. Επίσης δεν είναι wasteful γιατί δεν πετάς κάθε τρίμηνο την οδοντόγλουτσα ολόκληρη. Έχει τα ανταλλακτικά που τα αλλάζεις και έχεις πολύ καλύτερη υγιεινή του στόματος. Άλλη αγορά που κάναμε με τον Απολέον ήταν το steamer που πήραμε για τα ρούχα. Γενικά εγώ δεν πολύ χρησιμοποιώ σίδερο γιατί έτσι όπως τα απλώνω τα ρούχα κάθονται μια χαρά, δεν χρειάζονται σιδέρωμα. Αλλά καμιά φορά έτσι έχει κάπου ένα τσαλάκο, μα κάτι και θες να το φτιάξεις, αλλά δεν θες να βγάλεις τώρα ολόκληρο σίδερο. Οπότε κάναμε invest σε ένα steamer, το οποίο μπορείς να το πάρεις και για τις διακοπές μαζί. Μπαίνει στη βαλίτσα, είναι σχετικά μικρό. Εξαιρετική αγορά. Επίσης πήραμε βραστήρα που δεν είχαμε. Δεν ξέρω πώς δεν είχαμε βραστήρα, είναι κάτι πολύ οικονομικό. Βράζει το νερό σε μισό λεπτό, είτε για τον καφέ, είτε άμα θες να βράσεις μακαρόνια, είτε οτιδήποτε. Κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Επίσης πήρα αυτό εδώ το ρολόι που είναι και πάρα πολλά πράγματα που κάνει, αλλά ας πούμε το ότι κάθε μία ώρα ή δεν ξέρω κι εγώ πότε μου λέει ότι πρέπει να σηκωθώ, να περπατήσω λίγο, είναι κάτι κι αυτό. Γενικά μετράει τα βήματα, μετράει τους παλμούς, σου λέει τον καιρό. Σου λέει την ώρα φυσικά. Εντάξει, ήταν μια καλή αγορά. Ήθελα να σας μιλήσω λίγο για τους στόχους που έχω για το 2021. Μάλλον δεν θα το ξέρετε, αλλά φέτος είμαι η web developer για το TEDx AUF που θα γίνει το Μάιο, εσείως. Ελπίζω να τα καταφέρω. Ελπίζω να μπορέσω να βγάλω εις πέρας όλα αυτά που έχω να κάνω. Το κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο γιατί δουλεύω παράλληλα, οπότε εντάξει είναι. Κάτι που θέλει πάρα πολύ δουλειά.
ακόμη. Όπως σας είπα, θέλω να ξεκινήσω πολύ ενεργά τη γυμναστική και θέλω να θέσω στον εαυτό μου στόχο να κάνω κάθε μέρα γυμναστική. Επίσης, θέλω να συνεχίσω να τρώω υγιεινά. Θέλω να κάνω λίγη οικονομία, γιατί όταν είσαι όλη μέρα σε 4 τοίχους, θέλεις να κάνεις αλλαγές στη διακόσμηση. Θέλω να κάνω πολλές αλλαγές ακόμα, οι οποίες κοστίζουν φυσικά, δεν θα γίνουν όλες μαζί, οπότε θέλω να καταφέρω να μαζέψω και λεφτά να έχω στην άκρη, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Όπως την πρώτη καραντίνα που βρέθηκα χωρίς δουλειά, έπρεπε να ζήσω από τις οικονομίες μου. Πάντα θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λεφτά στην άκρη για ώρα ανάγκης. Θέλω επίσης να μαζέψω λεφτά για να πάω διακοπές κάπου μετά από λίγο φέτος, σε κάποιο νησί ίσως, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, για να περάσουμε και λίγο χρόνο μαζί εκτός σπιτιού. Να απολαύσουμε διακοπές στη δυο μας. Γενικά θέλω να πάω διακοπές φέτος, όλοι μας νομίζω. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, πολύ πιο δύσκολη από την περσινή. Νιώθω κιόλας ευλογημένη. Πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν είναι στην ίδια κατάσταση που είμαι εγώ, είναι πολύ χειρότερα. Έχουν υπάρξει σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι υπήρξα εγώ στην πρώτη καραντίνα. Όλοι έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Μας έχει αφήσει κουσούρια αυτή η ιστορία. Ένας άλλος στόχος είναι, όπως σας είπα, να ξαναοδηγήσω, αλλά δεν νομίζω να γίνει σύντομα αυτό. Κάποια στιγμή, κάποτε. Όπως είπα, θέλω να διακοσμήσω το σπίτι. Έχω πάρα πολλές αλλαγές στο μυαλό μου που θέλω να κάνω. Το όμως προϋποθέτει και το να αλλάξει λίγο ο καιρός. Πρέπει να μπούμε λίγο στην άνοιξη, γιατί τώρα με χιόνια και με τέτοια δύσκολο να έχει ανοιχτά, γιατί θέλω να βάψω. Θέλω να βάψω όλο το σπίτι. Θέλω να δώσω περισσότερη ζωντάνια. Θέλω να διώξω λίγο τα μουντά χρώματα στους τοίχους, τα γκρι αυτά. Είχα πέρασει μια φάση που μου άρεσε το γκρι, πέρασε αυτή τη φάση. Τώρα θέλω τα ανοιχτά χρώματα. Και το πιο σημαντικό από όλα νομίζω είναι ότι θέλω να είμαι σωματικά και ψυχικά υγιής. Όλοι μας να είμαστε καλά. Χρειαζόμαστε πολύ δύναμη ακόμα και πολύ κουράγιο, υπομονή. Αυτά ήταν όλα όσα είχα να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe.